Γιατί συνετρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνετρίβει. Συνετρίβει ο ελληνικός λαός. Έπαθε μια ομαδική παράκρουση. Ξεγελάστηκε. Δεν ψηφίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστηκε η πολιτική Μητσοτάκη. Μητσοτάκη και μια παρέα ανθρώπων. Εμένα με τρομάζει αυτή η παρέα. Δεν έκανε λάθη και ο Τσίπρας όμως. Δεν έκανε λάθη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν καλύτερα. Κυρίως στο κομμάτι το επικοινωνιακό. Δεν πρέπει να το θέμα Τσίπρα. Έχασε 20 μονάδες. Δεν υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι εκεί. Ενδεχομένως, επειδή αυτά που έρχονται είναι Αρμαγεδόν, τον φύλαξε ο Θεός. Μετάνιωσες για το Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός? Δεν είμαι κανένα παιδάκι που κάνω κάτι απερίσκεπτα. Είμαι με τον Τσίπρα γιατί τον πιστεύω. Τον πιστεύω ακόμα περισσότερο τώρα. Γιατί κατάλαβα πια ότι δεν είναι διαπλεκόμενος. Φοβάσαι ότι αυτή η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αντίκτυπο και στις περιφερειακές εκλογές? Θα βάλω ό,τι και να γίνει. Και βεβαίως μπορεί να έχει και στις περιφερειακές αντίκτυπο. Αλλά επειδή εγώ έχω τη δική μου αυτοδιοικητική ταυτότητα, πιστεύω ότι οι στεροελλαδίτες θα με εμπιστευτούν. Γιατί έχουμε μαζί να κάνουμε πολλά πράγματα. Αν ο κόσμος στις περιφερειακές εκλογές ψηφίσει πάλι έτσι όπως ψήφισε στις εθνικές, τι θα κάνεις? Ό,τι κάνω πάντα. Θα συνεχίσω τη ζωή μου, θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Το έχω ξαναμπεί και θα το πω. Βοσκός γεννήθηκα και αγρότης, βοσκός θα πεθάνω και τη δουλειά μου, ηθοποιός. Γιατί ο Αποστόλης Γλέτσος κάνει τηλεόραση? Θα σου πω την αλήθεια. Την κάνω την τηλεόραση για βιοποριστικούς λόγους, αλλά επειδή είναι μια τέχνη που την αγαπώ, έχω ανάγκη να παίξω και στην τηλεόραση. Θα ήθελες κάποια στιγμή να πας στην παρουσίαση όπως πήγε, ας πούμε, η Σοφία Γιαλιμπέρδη? Αυτή τη δουλειά δεν την ξέρω. Και δεν μπορώ να την κάνω, διότι θα εκτεθώ ανεπανόρθωτα. Η Σοφία το κάνει πολύ καλά. Βέβαια, θα την ήθελα να παίξουμε κάνα σύριαλ μαζί. Θα γούσταρα να παίξουμε, γιατί είναι πολύ καλή ηθοποιός η Σοφία. Αλλά μια χαρά, το κάνει καλά. Το κάνει καλά, τέλος. Έκανες φίλους στην τηλεόραση? Πάρα πολλούς φίλους. Αλλά ξεχωρίζω κάποιους. Δεν έχω χαλαστεί με κανέναν. Ποτέ. Στους ηθοποιούς που δηλώνουν πρόθυμοι να παίξουν μαζί με τον Γιώργο Κιμούλη, ενδεχομένως και με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αργότερα και με τον Λιγνάδη, πώς τους κρίνεις? Τον Λελάνια στον αφήσουμε απ' έξω. Ο Λιγνάδης δεν υφίσταται πλέον. Ούτε για το θέατρο, ούτε για την κοινωνία. Τελείωσε αυτός. Πάει. Θα πήγαινες να παίξεις με τον Κιμούλη? Όχι. Γιατί? Δεν θέλω να εμπλακώ. Δεν θέλω να αρχίσω να βαραίνει η ψυχή μου. Θέλω την ψυχή μου να είναι, ειδικά σε αυτή την ηλικία, θέλω να είναι ήρεμη. Δεν μπορώ να αρχίσω να φορτώνω. Δεν θέλω. Θέλω ηρεμία. Προτιμώ να κάτσω σε μια γωνίτσα και να μην ξανασχοληθώ που κάνει τίποτα, παρά να εμπλακώ τώρα σε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Την αξία. Το ρόλο των ονείρων σου τον έχεις παίξει? Δεν είχα ρόλο. Είχα στα όνειρά μου συμμετοχές σε δουλειές που να περνάμε τέλεια. Και αυτό μου το πρόσφερε κατά κόρον ο Σταμάτης ο Φασουλής. Κατάφερνε να έχουμε και κόσμο, να λιγδώνει και τα ντεράκι μας. Ο Σταμάτης που τελευταία είναι και στο Just. Εσύ θα βλέπεις τον εαυτό σου σε κάποια κριτική επιτροπή? Αν μου το πρότειναν θα πήγαινα. Δεν σκαμπάζω γκρι, αλλά επειδή είναι εύκολα τα λεφτά θα πήγαινα. Ποια είναι αυτή που έχει τόσο μεγάλη σημασία? Άκουσα ότι μεγάλο reunion ετοιμάζεται στο Τμήμα Ηθών. Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί για μένα ήταν η αγαπημένη μου σειρά. Με το Μανουσάκη έχουμε βρεθεί, έχουμε κάνει χιλιάδες ώρες. Εμείς πιτσιρικάδες κάναμε ό,τι βλακεία και ανισορροπιά μπορείς να φανταστείς που θα μπορούσε να εκθέσει και το γύρισμα και τον ίδιο το Μανουσάκη. Γιατί το Μανουσάκη ξέρανε, εμάς δεν μας ξέρανε. Δεν μας είπε μια κουβέντα ο άνθρωπος. Τέτοια πράγματα, χειροδικίες και περίεργα και έτσι δεν υπήρξαν ποτέ. Και ενώ δίναμε δικαιώματα, και να μην λέει κουβέντα, θα έπρεπε να μας πετάξει τη σάλτσα. Ξέρεις τι, έχω να διαβάσω πολύ καιρό για έρωτες του Απόστολου Γλέτσου. Τι έγινε? Αποσύρθηκες από το Βαθμίδι? Ας ερωτευτεί κανένας άλλος. Δεν υπάρχει πια έρωτας στη ζωή σου? Όχι μόνο, τι έρωτα δεν υπάρχει τώρα, εντάξει. Τώρα είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τα... Πώς τι παραδίδουνε, παπούτσια, γάντια, τι παραδίδουνε, ναι, αυτό. Το έχεις κλείσει το κεφάλαιο? Έκλεισε μόνο του.